Γράφει ο Πέτρος Δαμιανός ότι όταν σπούδαζε στην Πάρμα συνέβη μια φοβερή απόφαση του δίκαιου κριτή για νουθεσία μας και την διηγείται ως εξής. Στο δυτικό μέρος της ίδιας πόλης, έξω από τα τείχη, υπήρχε ένας ναός αφιερωμένος στους Αγίους Μάρτυρες Γερβάσιο και Προτάσιο. Μια νύχτα λοιπόν που τελούσαν την αγρυπνία τους, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, σηκώθηκε ένας γεωργός από το κρεβάτι του, προτού να ξημερώσει, και πήγε να βοσκήσει τα ζώα του. Βλέποντας τον ένα στους γείτονας που αγαπούσε τη γυναίκα του, μπήκε στο σπίτι του γεωργού προσποιούμενος ότι είχε πυρετό και έπεσε στο στρώμα με τη γυναίκα, η οποία νόμιζε ότι ήταν ο άντρας της και δεν μίλησε. Αφού λοιπόν έκανε την μοιχεία, ο ασεβής σηκώθηκε από το κρεβάτι και έφυγε. Όταν ξημέρωσε, ήρθε ο άντρας της, καθώς ήταν ευσεβής, για να πάει στη λειτουργία να πάρει αντίδωρο και η γυναίκα του τον κατέκρινε και τον μάλωσε λέγοντάς του «Μία ώρα δεν μπόρεσες να εγκρατευτείς από την ρυπαρή μίξη της σάρκας για την αγάπη των Αγίων. Ταλέπορε, και τώρα πάλι έχεις τόση ανέδεια να πας να φας αντίδωρο». Αυτός απόρησε και τη ρώτησε «Γιατί μιλούσε έτσι». Και από λόγο σε λόγο κατάλαβε πως άλλος ήρθε, αντί για αυτόν και την εξαπάτησε. Τότε άρχισε η φτωχή να οδύρεται, γιατί ήταν πολύ τίμια και ενάρετη, και έκλαιγε πικρά για την πανουργία που της έκαναν. Πήγε λοιπόν στον Ναό των Αγίων και φώναξε τα εξής μπροστά στην ιερά εικόνα τους, εις υπήκον πάντων. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, που γνωρίζεις τα πάντα, που ερευνάς τις καρδιές και εξετάζεις τις διάνοιες. Η χάρη σου γνωρίζει την πρόθεσή μου, ότι και από τον άντρα μου εγκρατευόμουν όλες τις γιορτές, και τώρα από άγνοια εξαπατήθηκα και αμάρτησα η ταλέπορη. Σε παρακαλώ λοιπόν, πολύ εύσπλαχνα Κύριε, ως ελεήμων Θεός, να μου συγχωρήσεις την αμαρτία και ως δίκαιος κριτής να εκδικηθείς γρήγορα εκείνον τον ασεβή που με εξαπάτησε με δόλο και πανουργία, να τον φανερώσεις στους ανθρώπους, για παραδειγματισμό, για να δοξαστεί το Πανάγιο σου όνομα. Ναι, Κύριε μου, επάκουσό μου την αμαρτωλή. Με τις πρεσβείες των ενδόξων μαρτύρων σου, Γερβασίου Προτασίου και των υπόλοιπων Αγίων. Αμήν». Μόλις τα είπε αυτά, ό,τι ταχείας εκδικήσεως μπήκε στην κοιλιά του μοιχού ο διάβολος και τον έριξε στη γη, κατασπαράζοντάς του αξιοθρύνητα τα εντόστια και χτυπούσε το κεφάλι του δυνατά στις πέτρες και δεν τον άφηνε το δαιμόνιο, ώσπου ενώπιον όλων τον θανάτουσε με διάφορες πληγές. Βλέποντάς το αυτό, οι παρόντες τρόμαξαν. Ακόμη, υπήρχε στα βάθη της Τευτονίας ένας στρατιώτης που σηκώθηκε μια νύχτα από το κρεβάτι του, όπου κοιμόταν με τη γυναίκα του και πήγε και μύχευσε. Έπειτα, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, όταν τον είδε η γυναίκα του, άρχισε να φωνάζει από φόβο και έτρεμε. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι δούλοι τους από τις φωνές της κυρίας τους και όταν τον είδαν χάθηκε το αίμα τους από τον φόβο και έφυγαν από εκείνο το σπίτι, φωνάζοντας δυνατά, γιατί φαινόταν το πρόσωπο του μοιχού σαν πρόσωπο δαίμονα. Βλέποντάς τα αυτά εκείνος, κατάλαβε ότι εξαιτίας της ανομίας του μετατράπηκε η όψη του σε μορφή φοβερή και άσχημη. Έσβησε λοιπόν τα λιχνάρια και κρυβόταν μέχρι να ξημερώσει. Και το πρωί βγήκε πηγαίνοντας να βρει κάποιον πνευματικό για να εξομολογηθεί. Και στο δρόμο όσα βόδια και άλλα ζώα συνάντησε έφευγαν αμέσως μακριά του, σαν από κεραυνό, και τρόμαζαν όχι μόνο τα ζώα αλλά και οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν έφτασε σε ένα ναό και τον είδε ένας πνευματικός, έκλεισε την πόρτα και δεν τον άφησε να μπει, και του έκανε εξορκισμό νομίζοντας ότι ήταν δαιμόνιο. Και ο στρατιώτης του εξήγησε απ' έξω με δάκρυα ότι δεν ήταν ο διάβολος, αλλά από την αμαρτία έγινε τόσο φοβερός στην όψη και άσχημος. Και αφού του έβαλε ο πνευματικός κανόνα, όπως έπρεπε, επέστρεψε στην προηγούμενη μορφή και έφυγε και διόρθωσε την ψυχή του με τη μετάνοια. Βλέπετε άνθρωποι πως η ζημιά μας προκαλεί αμαρτία. Βλέπετε πως είναι οι μορφές των δαιμόνων που πρόκειται να βλέπουμε στην κόλαση. Πολλά και αναρρύθμιτα θαύματα είχα σκοπό να γράψω σε αυτή την υπόθεση που έγιναν σε διάφορους καιρούς και πέθαναν αρκετοί παλαιότερα για αυτή την αμαρτία. Όμως τα αφήνω
γιατί μάκρυνα πολύ το κεφάλαιο και σταματώ για να γράψω και για τα υπόλοιπα αμαρτήματα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία».